Πάμε σε δύο μέλη του Κεφερά Αριάδνη, στον Απόστολο και στο Σέργιο, αναφορικά με μια ποδηλατική διαδρομή στο ακροτήρι Χανίων, με πολλαπλά μηνύματα αφιερωμένη στη μνήμη συνανθρώπων μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία συμβάντα σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο. Απόστολε Σέργιε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, στο πρακτικό σκέλος την Κυριακή στις 9 το πρωί το ραντεβού. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Απόστολ, να ξεκινήσουμε. Για βάλε μας το κλίμα. Διοργανώνω κάθε Κυριακή, πάμε κάποιες ποδηλατοβόλτες. Το έχουμε ξεκινήσει όλα αυτά από τον Απρίλιο, 15 Απρίλιο. Ναι. Και κάποιες φορές για κάποιους λόγους, όπως και εκείνη την πρώτη ποδηλατοβόλτα που αφιερώσαμε για το Καστέλι που ήταν τον Ιούνιο, ήταν για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Κάποια στιγμή είχαμε κάνει τώρα το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, μια ποδηλατοβόλτα και στο γύρο του Αποκόρονα και για τη συλλογή τροφίμων για το κοινωνικό παντοπολείο του Αποκόρονα. Ναι. Και τώρα με την αφορμή Παγκόσμια ημέρα για τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων και με τα συμβάντα που έχουν συγκίνει και στην Θεσσαλονίκη με την κοπέλα που έχασε τη ζωή της με το ποδήλατο. Και σήμερα με ένα τροχείο που έγινε στο Αποκόρονα, στις Καλύβες. Είπαμε να αφιερώσουμε αυτή την ημέρα σε αυτά τα θύματα, αυτή την ποδηλατοβόλτα δηλαδή, να είναι πάνω σε αυτό το σκοπό. Μάλιστα, Σέργιε, ένα ηχηρό μήνυμα σεβασμός στον συνάνθρωπο. Είτε έχουμε να κάνουμε με οδηγική συμπεριφορά, είτε σε θέματα καθημερινότητας, διαφορετικότητας, προβλημάτων. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς αυτό που λέτε. Θέλουμε να δείξουμε κι εμείς ότι διαφερόμαστε και να προσπαθήσουμε να τους βάλουμε σε μια συμπεριφορά οδηγική. Ναι. Να τους μάθουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς, με τη σειρά μας. Και όσο μπορεί να χρησιμοποιούμε τον νέο ποδήλατο, γιατί χρειάζεται πολύ, ειδικά μέσα στην πόλη. Προσπαθεί ο Δήμος να φτιάξει ποδηλατόδρομους καινούριους. Ναι. Ερχόμαστε να ολοκληρωθεί, που να μπορεί περισσότερο κόσμο να κυκλοφορεί τα ποδήλατα, έτσι ώστε να υπάρχει λίγο αποσυμφόρηση της κίνησης μέσα στην πόλη. Και βέβαια, Σέργιε, το ΚΕΘΕΑ διαχρονικά βέβαια σε όλη την Ελλάδα δείχνει το δρόμο ότι κανένα πρόβλημα δεν είναι μόνιμο, αρκεί να υπάρχει θέληση, καλή διάθεση, επιμονή, αλληλοβοήθεια. Ναι, ναι, ειδικά η αλληλοβοήθεια εδώ πέρα υπάρχει πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Απόστολε, πώς είναι το να συμμετέχει κάποιος, μέλος του ΚΕΘΕΑ, και όχι μόνο βέβαια σε μια τέτοια δράση, η ψυχολογία εκείνη τη στιγμή είναι στα ύψη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα, όταν ξεκινάς να κάνεις κάτι τέτοιο, έστω μια δραστηριότητα σαν το ποδήλατο που ξεκινήσαμε εμείς εδώ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γιατί η ομαδικότητα που έχουμε δημιουργήσει ένα πάρα πολύ ωραίο πυρήνα συναισθημάτων, βγαίνοντας κάθε Κυριακή οποιασδήποτε άλλες φορές που μπορεί να είναι κάποιες ξαφνικές, να πω εγώ, να πάρω τηλέφωνο και να καλέσω φίλους και να πάμε μια βόλτα. Αυτή η θέληση, η τέρμη που έχουμε είναι okay, ήταν κάτι ωραίο. Δεν περιμέναμε ότι θα αρχίσει να γίνει τόσο δυναμικό. Και όσο πάει και καλυτερεύει, και επειδή είμαστε κάπως ευαισθητοποιημένοι πάνω σε κάποια θέματα, και γι' αυτό είπαμε και για την Κυριακή να το κάνουμε αυτό, θέλουμε να δώσουμε έτσι, το στίγμα μας και στην κοινωνία ότι είμαστε εδώ, όπως είναι και οι συνάδελφοι μας δίπλα μας, αυτή τη στιγμή και σε εμάς, έτσι να είμαστε και εμείς αυτούς. Μάλιστα, Σέργιε, βλέπω τα ποδήλατα από πίσω, είναι έτοιμα. Δεν πιστεύω ορισμένα να έχει υποβοήθηση, να είναι κανένα ηλεκτρικό. Κάποιοι θα είναι. Είναι αυτό σε περίπτωση ανάγκη. Κάποιοι μπορεί να πάρει κανένα πράγμα για μια κράμπα. Α, σωστό, σωστό. Θα υπάρξουν και ευνοημένοι στη διαδικασία. Ναι, έχουμε πάντα κράνη μαζί μας, να ξέρετε. Σωστά. Τους κάνουμε ένας ασφαλείος που τηρούμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ξέρετε ότι εδώ και η Κρήτη TV είναι δίπλα σας. Να αναδείξουμε τις δράσεις σας και να επικοινωνήσετε και με τους κριτικούς και όχι μόνο βέβαια. Εις το επανειδήν, θα τα ξαναπούμε. Αγαπάμε το ΚΕΘΕΑ, στηρίζουμε το ΚΕΘΕΑ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Δική μας η χαρά. Λοιπόν, πώς θα